Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να βρούμε την Έλληνα Χελβατζόγλου. Γίνεται πρεμιέρα για τα απογευματινά χειρουργεία. Θα μας δώσει λεπτομέρειες η Έλληνα. Γεια σου, Έλληνα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα απογευματινά χειρουργεία με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το ΑΧΕΠΑ να είναι τα πρώτα τα οποία θα ανοίξουν τις χειρουργικές τους αίθουσες για πρώτη φορά το απόγευμα. Τα πρώτα 4 απογευματινά χειρουργεία θα γίνουν στο Παπαγεωργίου. Πρόκειται για 2 αρθροπλαστικές γόνατος και 2 κύλες. Ενώ παράλληλα ένας ασθενής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πουβονοκύλη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για να σηματοδοτήσουν την έναρξη αυτής της αλλαγής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα δώσουν το παρόν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αλλά και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους που θα παρουσιαστούν στα νοσοκομεία αυτά της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι πρόκειται για μια αλλαγή η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους υγειονομικούς. Γι' αυτό και θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 12 το μεσημέρι έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πάντως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περισσότεροι από τους 5 ασθενείς που θα χειρουργηθούν σήμερα το απόγευμα περιμένουν στη λίστα για τακτικό χειρουργείο από το 2020, ενώ το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι το νοσοκομείο με την μεγαλύτερη λίστα αναμονής για τακτικά χειρουργεία. Γεια σου, Έλληνα, ευχαριστούμε πολύ.